υπάρχει πολύ κίνδυνο. Να. Κυκλοφορούν συμμορίες, πρεζόνια. Έλειπα εγώ από το μαγαζί και ήταν η κοπέλα εδώ και μπήκε ο ληστής με κράνος και κρατούσε ένα μαχαίρι. Την απειλούσε γιατί είπε πέσα κάτω για να... και άρχισε και έψαχνα τη σεπτάρια. Αποτυπώματά του τα ξαφάνισε αυτός. Τώρα αν βρεθεί κάτι από DNA δεν ξέρουμε ακόμα. Μαύρα ρούχα παλιά φορούσε. Γύρω στα 35 με 40 πρέπει να ήταν... Είχε μπάσα φωνή, δεν ήταν ξένος πάντως. Έφυγε με ένα μηχανάκι, ήταν... Αλλά ήταν, δεν φαίνονταν ο αριθμός του. Μάθαμε αργότερα, ακούστηκε, γιατί ήρθε κάποιος γείτονας και μας ενημέρωσε ότι έγινε ληστεία και ήθελα να δει τις κάμερες και όλα αυτά. Αλλιώς δεν το είχαμε καταλάβει καθόλου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όλοι ανησυχούμε, δηλαδή δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει ο άλλος. Και πάνω στο όλο τέτοιο, όταν είναι ανήσυχος ή οτιδήποτε και φοβάται και αυτός και τέτοιο, δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει. Μπορεί να μαχαιρώσει, δηλαδή μπορεί να φωνάξει ληστεία κάτι και να μαχαιρώσει κάποιον βγαίνοντας. Ναι, είναι επικίνδυνο όλο αυτό. Τώρα, εντάξει, η περιοχή είναι τώρα κεντρικά, δηλαδή να φοβόμαστε τώρα στο κέντρο. Εγώ με 35 χρόνια εδώ σε αυτό το μαγαζί κάνω. Εντάξει, δεν έχω δει τέτοιο πράγμα. Αρχίζω και ανησυχώ για αυτή την κατάσταση. Δεν καταλάβαμε τίποτα γιατί είμαστε μέσα στο μαγαζί και ψήναμε. Η γείτονά μας είναι και έγινε αυτό μέρα μεσημέρι. Μας ανησυχεί. Γιατί να τον κλέψουν τον άνθρωπο. Γιατί να τον κλέψουν. Έχουν τόση ανάγκη. Δουλειές υπάρχουν. Στην οικοδομή γιατί δεν πάνε. Εγώ είμαι 56 χρονών και πάω στην οικοδομή και δουλεύω. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, παντού γίνονται τα ίδια. Μέρα μεσημέρι χτυπάνε ό,τι βρούνε. Για μένα είναι αναγκέφαλοι. Γιατί, όπως ο πει ο κύριος, γιατί δεν πάνε στη δουλειά. Δουλειές υπάρχουν, αλλά δεν θέλουν να δουλέψουν. Έτσι. Απλώς είναι οι πιο πολλοί είναι για τη δόση τους. Εγώ αυτό πιστεύω.